στένωση αορτικής βαλβίδας αποτελεί την πιο συχνή βαλβιδική πάθηση των ενηλίκων. Υπολογίζεται ότι στις αναπτυγμένες κοινωνίες το 5% του πληθυσμού πάσχει από ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών πάσχει από στένωση αορτής. Η πάθηση αυτή περιορίζει σημαντικά την ικανότητα της καρδιάς να εξωθεί, να σπρώχνει δηλαδή αίμα προς την κυκλοφορία, ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του οργανισμού. Τα κυριότερα συμπτώματα των ασθενών με σοβαρού βαθμού στένωσης αορτής είναι η δύσπνοια, το λαχάνιασμα όπως ξέρει ο κόσμος, η εύκολη κόπωση, πόνος στο στήθος, επεισόδια ζάλης ή και λιποθυμικά επεισόδια. Πρέπει να σημειωθεί ότι μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων, η πρόγνωση των ασθενών είναι ιδιαίτερα άσχημη και υπολογίζεται ότι οι μισοί από τους ασθενείς οι οποίοι δεν θα αντιμετωπιστούν θα καταλήξουν μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.